Είπατε. Αστυνομία ακούσατε, ήρθε η αστυνομία. Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Είναι ένα πολύ στενό εδώ. Είναι πολύ επικίνδυνο αν κινδυνεύεται κάποιο έξω, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι από πίσω. Πηγαίνω, έχω ένα διαμερισματάκι κάτω από αυτό. Έχει υποστεί ζημιές. Εκεί δεν είδα τίποτα. Τράβηγμα μεγάλο, θόρυβος μεγάλος. Ναι, ναι. Άμως, ναι. Κοιμός ήταν εσείς εκείνη την ώρα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Ήρα, είμαστε στον αέρα αν μας ακούς. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Τι έχει γίνει τώρα, τι πρέπει να ξέρουμε για αυτό που εδώ βλέπουμε. Εδώ τα ξημερώματα, Γιώργο, και αν ακούσατε μία μαρτυρία μίας κατοίκου εδώ πέρα της περιοχής, μένει ακριβώς πίσω από την πολυκατοικία η οποία... στην οποία έγινε η έκρηξη. Στις δύο τα ξημερώματα είχαμε μία σοβαρή έκρηξη, αρκετά δυνατή, η οποία σήκωσε την γειτονιά στο πόδι από έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιος έχει τοποθετήσει ένα μεταλλικό κουτί στην είσοδο της πολυκατοικίας, το οποίο περιείχε μία δυναμίτιδα με βραδύκαυστο φυτίλι. Από την έκρηξη αυτή, όπως μπορείτε να δείτε, έχει καταστραφεί η είσοδος του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί μερικές ηλικίες σε ζημιές και δύο σταθμευμένα οχήματα τα οποία βρισκόντουσαν εδώ μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας, καθώς και δύο μηχανές. Να σας πω πως ευτυχώς η έκρηξη έγινε στις δύο τα ξημερώματα και όχι κάποιες ώρες αργότερα ή νωρίτερα, αργά δηλαδή, νωρίς το βράδυ ή και νωρίς το πρωί, καθώς πρόκειται για έναν πολυσύχναστο έτσι δρόμο, αρκετά πυκνοκατοικημένο, και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Τώρα θέλω να σας πω πως ερευνώνται τα αίτια, το ποιος και γιατί μπορεί να έχει τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες θέλουν στην διόροφη αυτή πολυκατοικία να διαμένει ένα ζευγάρι, όπου ο σύζυγος είναι στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας και η σύζυγος στέλεχος στο Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργο και Άννα.